μια θεία σαβάτης της ζωής. Τα ρήματα αυτή της σαβάτης, όπως ομολογήσατε σε βασιλότητα κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία σας στο πίνδυνό σας, στον ιερό ναό του Αποστόλου της Πάτρας, μετά την εκπομπή σας από το Σωτό Σώμα της Ιεράς Εκκλησίας μας, σας επιτρέπουμε στον τόπο σας, μετά από εντυπωσιακή κατά έννοια αφοσιωμένη ιεραρχική διακονία και κατά μια θαυμαστή σύγκρουση, ο ιερό ναό του Αποστόλου της Παναγίας της Νέας Ιεράς της Πλάκα των Αθηνών, μετατρέπεται σε λίγο ποιμανική στερέωση στον μητροπολιτικό ναό της Μεταμορφώσεως της Σοφίας, έδρα της Ιεράς Πρωτοπόλεως του Πολιτισμού του Ισίου. Σεβασμιότατε, έρχεστε στη δεσματιά της πατρίδας, στον χώριο άγρο του ελληνισμού, όπου η ορθοδοξία και ο πατριωτισμός ορθώνονται οι ποιητικοί, άγρια και φιλοί των παραδόσεων, μεταλαμβάνοντας το άγιο άνομά τους στους ανθρώπους του, την πίστη, την λειτουργία και την ευρωβουλευτική δύναμη του λόγου. Η ιστορία αυτού του τόπου έχει βαθιές έννοιες στο άγριο χρόνο και ως προηγούμενοι της έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τη διαφυλάξουμε. Η αρχαιολογική σκαμπάνη έχει θέσει το φως αξιότοπα αγωνία και εγγραφημένα κλίματα που αποκαλύπτουν αγμένη της διοργάνωση, διοικητικά και οικονομικά κέντρα που αποτέλεσαν το κρίνο του πολιτισμού του Δημοκρατίου και παρήμασαν ή διαλύθηκαν από επιδομές των αγαλικών φύλων και πολιτικές συγκρούσεις. Μακρινές πηγές του Κυρίδη, πατέρα της ιστορίας, για την αρχαία Δόμη, αλλά και αναφορές στην Πρασιάσκη, όπως ονομαζόταν η σημερινή λίμνη της Δοϊράνης από τον Όνειρο, ανασυσθέτουν τις παραστάσεις της ζωής στην ευρύτερη περιοχή του Κυρκής. Τα αρχαία σπαράγματα της πολιτείας του Παλατιανού, με το σύνταγμα των αγαλμάτων της που φιλοξενείται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυρκής, η Μητρόπολη της Μωρίνου με το ξακουστό θεραπευτήριο του Ασκληπιού, ο Χρυσοφόρος ποταμός του Γαλλικού, η συμπερίληψη της Φίσκας μαζί με άλλες θρησκευτικές μακεδονικές πόλεις στα λατινικά ή αντικά εμβαντήρια του Αρχαίου Ευαγγελίου, το βυζαντινό φρούριο του παλαιού γυναικοκάστρου και πλήθος νέων τεκμηρίων συνιστούν το αποθυσάβρισμα της ιστορικής ταυτότητας του ενιαίου Δήμου Κυρκής. Η νεότερη ιστορία του τόπου μας, ναι, επίσκοπε της Μητροπόλεως μας, είναι γραμμένη με σελίδες δόξας, απαράμιλου θάρρους και γενναιότητας. Το Κυρκής είναι πόλη ιερό. Πέρασαν την πύλη της Αθανασίας στην επική μάχη του Κυρκής στις 21 Ιουνίου του 1913. Στις πυρακτωμένες λοφοσιρές του Κυρκής έπεσαν μαχόμενοι χιλιάδες Έλληνες πολεμιστές, υπερασπιζόμενοι τα ιερά και όσια της πατρίδας, στο θυσιαστήρι της Λευτεριάς, όπως μνημονεύει το Κυρκής στο ποίημα «Η πατρίδα στους νεκρούς της, ύμνος των Ελλήνων, ο Κωστής Παλαμάς», το οποίο και εκφώνησε αντί πανηγυρικού στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του ηρώου της μάχης τον Ιούλιο του 1929. Για το φωτισμένο αγιοκέλι του Κυρκής έγραψαν και άλλοι λογοτέχνες, όπως ο Στρατής Μυριβίλης, ο Βασίλης Ρότας, που πήραν μέρος σε αυτή την τιτανομαχία του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Στο έρημο και κατεστραμμένο από τα δεινά του πολέμου Κυρκής, βρήκαν τη νέα τους πατρίδα οι Στρομιτσιώτες, οι πρώτοι οικιστές του, μετά την πολυέμακτη μάχη, φεύγοντας οριστικά από την γενέθλια γη. Η προσφυγιά χάραξε το πύρινο σημάδι του στον τόπο μας, που στα κατοπινά ταραγμένα χρόνια του πρώτου του Παγκοσμίου Πολέμου και της Μικρασιατικής Καταστροφής δεχόταν κύματα προσφύγων από τον Πόντο, τη Θράκη, τη Στενήμαχο, την Καπαδοκία. Ανακατεμένοι πληθυσμοί, άνθρωποι με διαφορετικές συνήθειες, με ξεχωριστά ήθη, έθιμα και επαγγελματικές δραστηριότητες, έχτισαν με αμέτρητες στερήσεις και αβάσταχτη φτώχεια τον κορμό της νέας πόλης του Κυρκής και των χωριών της. Μαζί με την πίστη τους για ένα καλύτερο αύριο, οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες που βάλισαν σαν πολύτιμο φυλακτό τα εικονίσματά τους, ιερά Ευαγγέλια και λείψανα του Αγίου τους από τις αλυσμόνες πατρίδες. Την εικόνα των πεντεκέδεκα μαρτύρων της Τιβερνούπολης και τη λειψανοθήκη του Ιερομάρτυρος Πέτρου, τη μεγάλη καμπάνα του Κάρς, την εικόνα του Αγίου Δημητρίου και εδραίωσαν εδώ τις λατρευτικές τους παραδόσεις. Αυτό το πολυπολιτισμικό μοσαϊκό, απλωμένο αρμονικά στο Κυρκής, διοικητική έδρα του Δήμου μας, στη Νέα Σάντα, ιστορική έδρα του Δήμου μας σε ανάμνηση των αγώνων για ανεξαρτησία της 7ης Σάντας του Πόντου, στους γραφικούς οικισμούς που συναποτελούν τη Μητροπολιτική Επαρχία σας,
θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε και μόνο σας σεβασμιώνατε στις επισκέψεις σας σε κάθε γωνιά αυτού του φιλόξενου τόπου. Θα γνωρίσετε ανθρώπους απλούς και νοικοκύριδες, αγρότες και κτηνοτρόφους βιοπαλαιστές της Υπαίθρου, εμπόρους και εργαζομένους, περήφανους και φιλοπρόοδους, νέους ανθρώπους με δημιουργική έκφραση, που στα όνειρά τους βάζουν το χρώμα της ευημερίας και της υγιούς ανάπτυξης του Δήμου μας. Όλοι θα ανοίξουν την αγκαλιά τους και θα σας υποδεχθούν με αγάπη και με την προσφορή να γίνετε ο πνευματικός τους πατέρας και με καρτερικότητα και ευπροσυγχωρία να υπαυξήσετε τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου στην ψυχή τους. Διαδέχεστε σεβασμιότατε άξιους κειμενάρχες, τον μακαριστό Εμμανουήλ, τον Απόστολο, τον Αμβρόσιο, τον Χαρίτονα και άλλους κατά το παρελθόν, που με την ισχυρή προσωπικότητα και το έργο τους μοίρασαν αντίδωρα ευσπλαχνίας και ευεργεσίας χριστολογικής στους πιστούς. Ο καθόλου άξιος τοποτηρητής της χειρέφτης Μητροπόλεως μας, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, αξιουπόλεως και πολυκάστου κύριος Δημήτριος, στάθηκε όλους αυτούς τους 9 μήνες πρωτοστάτης και αγγελικός βοηθός κάθε ανάγκης, με πατρικές του θεσίες, καλύπτοντας με την ιερατική του παρουσία τις θρησκευτικές τελετουργίες της Μητροπόλεως μας. Γι' αυτό και οι ευχαριστίες μας στο πρόσωπό του είναι ένθερμες και ειλικρινείς. Δεχόμαστε σήμερα την ισχυρή ευλογία της έλευσής σας στη Μητροπολιτική μας επαρχία, αξιολογώντας θετικά τις θέσεις σας για την ταύτιση του Ορθόδοξου πολιτισμού με τον Ορθόδοξο τρόπο ζωής και αναγνωρίζοντας το βαρισίμαντο έργο σας, οι θεολογικές και πολιτιστικές πτυχές του οποίου εντυπώνονται στην επιτυχημένη συμμετοχή σας στις συνοδικές επιτροπές, καθώς και στη διοργάνωση των διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων της Εκκλησίας μας για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η εμπειρία σας προσδοκούμε να είναι χρήσιμος πνευματικός οδηγός για τη σωστή ανάπτυξη των πνευματικών μας θησαυρών, όπως του Κοιμηλιανθίου της Ιεράς μας Μητροπόλεως, της Ιστορικής Μονής του Αγίου Γεωργίου, της Δεόδικης Μονής του Αγίου Νεκταρίου του Σπανού, του Μουσείου Εικόνων Βυζαντινής Αγιογραφίας του Ρωσάτου. Σας καλωσορίζουμε στη Μητρόπολη Πολιανής Κυπηρησίου, σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας Βαρθολομέ, στην Εκκλησία του Κυρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Σπυριανού, προστάτη των παιδιών, με τη βεβαιότητα της ανάπτυξης αγαθών σχέσεων συνεργασίας με το Δήμο του Κης, με σεβασμό στους διακριτούς μας ρόλους και οικοδόμησης έργων αγάπης και προόδου για τον τόπο μας. Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη και καλοσυνάτη νέα οικογένειά σας, με ευχές εκ βάθους ψυχής για υγεία, δύναμη, με μια εμπνευσμένη κατά το Θεό παραγωγική πειματωρία στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κηκησίου. Άξιο! Επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, με την ευκαιρία της εκκρονήσεώς σας, ένα μικρό ταπεινό δώρο, φυλακτό της σωματικής αρετής, για να θωρακίσει την ψυχή και την προσευχή σας. Με βαθύ σεβασμό στην ύψη της αποστολής σας, σας παραδίδω το αγιερατικό εγχώριο, έντυπα του Ιεροσκοπικού σας σταθμού, που συμβολίζει την αξία της καθαρής καρδιάς και την απολογία της ορθόδοξης πίστεώς μας. Ψήφισε κανονικές εξελέξεις και κατέστησε Μητροπολίτη που
εις διαδοχή του μακαριέτη σκερωμένου Μητροπολίτου κύριου Εμμανουήλ, των Πανοσιολογιώτων Αρχιμανδρίτη, κύριων Παρθολομαίων Παντονίου Κρυαταφλίδη, άθρη του δεκτηρικών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κληρικών δεδοκιμασμένων και συλλογήν, δόκιμων εργάτων του Ευαγγελίου, κήρυγα του Θεού Λόγου και ικανή έκθεση εθνική πείρα ανεκτημένων προς διεξαγωγή του μεγάλου και υψηλού έργου της αρχιερατικής διακονίας, τελεσθέντος αυτημερών του μικρού και του μεγάλου μηνύματος. Ούτως δε ο εκλαμβέστερος κληρικός, η Θεία Κάρτη, έχει ροτονηθεί επίσκοπος και μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πολιανής και Εκκλησίου, τη 16η μηνός Οκτωβρίου 2021, εν το καθεδρικό ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου των Αθηνών, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερωνήμου, τη συμμετοχή πολλών σεβασμιωτάτων μητροπολιτών της Εκκλησίας ημών. Ούτως ο σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ουρανής και Κοινησίου, κύριος Βαρθολομαίος, ανεδείχθη τη χάρτη του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, γνήσιος, κανονικός και νόμιμος πελάτης και προστάτης πνευματικός της Ιεράς Μητροπόλεως Ουρανής και Κοινησίου. Έχω το δικαίωμα του ευδοκίν και αγιάσιν αρχιερατικός πάντα στους χριστιανούς και πάντα ιερούς κανόνας και τους νόμους. 4. Εδάφιον Σίτα. 6. 11. 17. 24. 25. Και 26. Του νόμου 590 του 1977. Περί του καταστατικού χάρου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ελήφθη στην τακτική συνεδρίασή της στις 8 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την οποία εκλέγεται Μητροπολίτης Πολιανής και Κοινησίου ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου Τριανταφυλλίδης, και ότι την αυτή ημέρα τελέστηκε κατά την εκκλησιαστική τάξη στην Ιερά Μονή Κοινήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης το προβλεπόμενο Μέγα Μήνυμα. Το από 8 Οκτωβρίου 2021 πρωτόκολλο εκλογής Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κοινησίου του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Αντωνίου Τριανταφυλλίδη. Με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε ότι αναγνωρίζεται και καθίσταται Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κοινησίου ο Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου Τριανταφυλλίδης, ο οποίος εκλέχθηκε σύμφωνα με τους νόμους και τους ιερούς κανόνες, και παραγγέλνουμε στις αρχές του κράτους να το απονέμουν τις ποινές που αρμόζουν στο αξίωμά του. Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις ουσέ ο Πάσχος Θεός. Αμήν.
Thank you.
παραθράνου και παρανόμου, Αγίας και Κεντρός, δράμου και οσόπιου σταυρού, φάρε του Παναγίου και ζώο του τάφου, προστασίες του Δημήνε Πουρανίων, θείων δυνάμεων, αείμενο σωμάτων, ηγεσίες του Δημήνε Δόξου, Πρωθυπουργών και Πρωθυπουργού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων, Πανεφήμων, Πνευματοφόρων και Θεοκυρίων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου, αλλά και την εθνική δραστηριότητά σας, χάρη στην οποία ο λαός
στην Πατριάδα οι επιτέρματα της Επαναστάσεως του 1821, επί της οποίας έδημιουργήθη το πρώτο έθνικο κράτος στα Βαλκάνια, το ελληνικό. Η πρώτη του Θεού, η θέληση, ο εκκλησιαστικός ο σχηματισμός να ξεκινήσει από την πατριαρχή εξαρχία της Πάτρα, της οποίας αντιθώς μεγάλεται, αλλά και διάκονος και πρεσβύτερος να χειροτηρηθείτε υπό του πατριαρχικού εξάρτου μακαριστού, καλογνωρέτου επισκόπου Κράδιου και του Ισιδόρου και γενοντός σας. Σήμερα, ως επίσκοπος, καλείστε να επιμάλλετε την επιλυμένη και ανεδειγμένη Ιερά Μητρόπη Ιωαννής και Ιγκυπησή, η στιγή της Μακεδονίας μας, η οποία αλέξε τον παγκόσμιο του έργου, τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνο. Έχετε κοινά ρίζες και ομότροπο πορεία με το πιστεπόμενο πίμνιό σας. Προσφυγής καταγωγής Άγιε Αδελφέ, όπως και ο πιστός λαός που η χάρη του Θεού σας ενεπιστεύει, ο οποίος εγκαταστάθη εις τη Λαρκούσα ημίν επαρχή από τον Πόλο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Εκεί είναι ρίζη, επαράγει την πορεία και τα όμοια ποιότητα, ποιμένος και επιμενωμένο, ενισχύουν και ενδυναμώνουν την πνευματική διακονία σας και επιφέρουν μεγάλη κύπτα εις τας καρδίας του Επισκόπου και του πιστού λαού. Οι πρόγονοί σας μετά του ποιμνίου σας ήρθαν εις τη Μακεδονία πρόσφυγες διωγμένοι, αλλά με λαμπρό πολιτισμό και δυσέβρετον εις Χριστόν πίστη. Οι περήφανοι και αξιοπρεπείς εγκαταστάθησαν, εγωνίστησαν, ερδουλέψαν, εμπόφησαν, ενισχυόμενοι δε από την ελληνική πολιτεία, προόδευσαν και αγάπησαν την εδώ νέα και δευτέρα πατρίδα του, την πολιάσανε με τον πολιτισμό της καθημάς λαγγεμένης Ανατολής κατά τον Παλαμάν. Σεβασιότητα, έχετε όλα στάς προϋποθέσεις για να επιμάλλετε τον Χριστό τον εμπιστευτέμε υπό της Εκκλησίας του νιό σας να τον διακαταγωγήσετε εις Χριστό. Η Αυτοθειοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Ιμών Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, το όνομα του οποίου ο μακριστός γεροντάς σας ενεπιστεύει, γνωρίζει τον σεβασμό σας, την αγάπη και την καθοσύλωσή σας προς τη μεγάλη Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το μαρτυρικό φανάριο, το οποίο την δισέβρετο και ανεκτείνει τον προσφορά προς τον Ορθόδοξο και χριστιανικό πολιτισμό που ταλώς γνωρίζεται, και της ενασχολίωσεώς σας με την ιστορία ευρύτερα, αλλά και κατά τις εορτάς της θετικισμού Παναγενεσίας. Ο Παναγιώτατος ιδιαίτερος θέλει για την εγκατάσταση και δρόλησή σας εις τα κανελάδη επαρχίας του χρόνου, γνωρίζει την αφοσίωση, την αγάπη και τον σεβασμό σας προς τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία δεν έχει ανοιχτεί πάντοτε την αγκάλια της προς το σεβάσμιο πρόσωπό σας, για να σας καλωσορίζει και να σας υποδέχεται κατά τις επισκέψεις σας εις τα σαβλάς αυτής, αλλά και στα συνάξεις εις τα οποίες θα προσκαλείστε ως ιεράρχες έχουν την πνευματική προαφορά εις τον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Με αισθήματα ιδιαίτερας αγάπης, εκτιμήσεως μια Χριστό και αδελφίας, η Μήτρη Εκκλησία από την Οικουμενική της Έδρα την Κωνσταντινούπολη, την κυβωνών και κολυμπήτρα του Ορθόδοξου πολιτισμού, σου εύχεται, αγαπητοί αδελφέ Βαρθολομέ, εν καρδίως πολλά και πάμπολα τα έδωσε, η δε πείμα αντωνικής του διαγωνία θα είναι καλύκαρδος, αλλά ο παππός και θεοφόρος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Ιωνικόλος, κύριε Δημήτριε, εκπρόσωπε της Αυτοθεωτάτης Μακαριώτητος, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάξης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου, σεβασμιότατε Μητροπολίτε Ακουμένης Ιωνικόλος και Φύλλας, κύριε Πολυκάστρο, κύριε Δημήτριε, και το Ποτηρητά της Ελλάδας Μητροπόλεως και εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάξης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εξοχότατε κύριε Υφυπουργέ Ψηφιακής Διακυβερνήσεως, κύριε Πιοργαντά, εκπρόσωπε
εξωτήτων πολιτικών, στρατιωτικών και λοιπών αρχών του νομού και της πόλεως, πατέρες και αδελφοί, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φωνιανής και Κυρκυσίου κύριε Βαρθολομέ, εν χαρά παθία που σύρθουμεν σήμερον, αγαλωμένο ποδί, επευτερία του χαροποιού γεγονότος, της ενθρονήσεως ημών, εις των περιόγημων θρόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κυρκυσίου, δια να μεταφέρουμε τη μετέρα σεβασμιότητα, την χάρη και την ευλογία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Έτσι δέχει τα συγχαρητήρια, τα συγκαρδίους ευχάς και την αγάπη του προκαθημένου της Ιωνίκητος Εκκλησίας, μακαριωτά του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, Κυρίου Κυρίου Θεοφύλου του Τρίτη. Η μέχρι τούδε εκκλησιαστική εμπειρία, η ερπνευσμένη ποιμαντική μέρημνα και τα θεόζωτα χαρίσματα ημών προαναγγέλουν Πολύκαρπον και Αγαόκαρπον αρχιερατική διακονία. Χαίρομαι Θεόδος ιδιαίτερος γνωρίζοντες την άποψη και την διάταση ημών δια τα πρεσβυγενή Πατριαρχία, τα οποία συνεχίζουν την μακραίων αρχινορθόδοξων οικουμενικήν και πνευματικήν παράδοση εκτός των συνόλων της Ελλάδος. Εσμέν βέβαιοι ότι η χάρις του Παναγιού Πνεύματος θα πνέει ως άδωρα λεπτή και ως δρόσους αερμών η καταβαίνουσα επί τα όρης Ιών, δια να χαριτώνει τα έργα και τα σημαίνα Σιμών, ως απόδειξη της βαθίας πίστεως Σιμών εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Όθεν σαν άμνηση της μεγάλης τάφης ημέρας, δια την ημετέραν σεβασμιότητα, παρακαλούμεν όπως δέχεται τούτο το χειροποίητο Ιερών Ευαγγέλιων, ευχόμενοι όπως ο τον όλων το μήτρο και μέγας ευκαιρέας Ιησού Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, χορηγείς την ημετέραν σεβασμιότητα, υγεία αναχρόνητων, μακροημέρευση και ενίσχυση ρεξίψους, δια μία μακροχρόνιον επιτυχηγόνιμον και καρποφόρην αρχιερατίαν επ' αγαθό της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και του Χριστού ημών ποιμνίου. Άσκους. Προσήλθαμε ή μάλλον προστρέψαμε
εγκαρδίως, αγαλωμένο ποδί, ο εκπρόσωπος του Υπουργικού Πατριάρχου, κυρίου λοιπόν, κυρίου Βαρθολομαίου, ο σεβασμός Μητροπολίτης, κύριε Πόλεως, κύριος Δημήτριος, ο σεβασμός Μητροπολίτης Άρχαρος, ο παρουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, Πατήρ Ραφαήλ Γρήβας, εκλεκτός κυρικός του Πατριαρχείου Σολύμων, ήρθαμε για να μοιραστούμε την χαρά με τους οικείους σας, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας και την οικογένεια την ευρύτερη υπόλοιπη από πάντα που σήμερα. Προσήλθαμε μάλλον, προσθέσαμε καρδίως όλοι για να σας δώσουμε τις χαράς μας, την αγανίαση και την ευρωσύνη. Η ταπεινά του τώρα, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου του Επισκόπου Τρών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερογυμνού και σειρά συνόμου, δεν περάσει το ποτηρητής ευκαιρία μήνες κάποιος σήμερα και η λυπή συνεχνευτή αδερφή ευκαιρία ευκαιρίας και συμπλεσμή παιδί, συνειδητοποιήσουμε την καθολικότητα της Ορθοδοξίας ή μάλλον συνειδητοποιήσουμε την καθολικότητα του πιστηρίου της Εκκλησίας όπως θα το διαγωνείτε πλέον εμείς ως νέος κομμενάρχης της Εκκλησίας του Χριστού της παρηγούσης και της ιστορικής περιφερειακής του Κυρικής και περί αυτό εξαίρεται και σε αυτή τη δικαιοδοσία. Οι κάτοικοι της επαρχίας αυτής και της Περιφερειακής Ενότητος Κυρικής γενικότερα, διακρίνεται την πνευματική τους ευαισθησία. Το ευρωσύμβολο του παραχτήματος, την φιλόξενη και φιλότιμη και δημιουργική διάθεση. Όλα αυτά είναι μια γενετική κληρονομοσία. Εκδικάζουν ως απομήτρα από την πολεμένη κληρονομοσύνη και την προσφυγωμάνα προμοιοσύνη της Μικράς Ασίας, του πόλου της Ανατολικής Ρωμινίας και από τις πολιότερες ιστορικές κορυφές του μεταβυζαντινού ελληνισμού. Από όπου προέρχονται οι διεθνείς και πέντε μάρτυρες. Μπορώ να πω ότι διακρίνονται από τις μισθώσεις της διαχρονίας μας το κάλος των αξιών του πολιτισμού, το δυσάρεσμα της πίστης και της σειράς της παραδόσεως που ενεφθαρμίστηκα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Πιστεύω, και το εύχομαι λόγωσικα, να ενθαρρυνθούν στην καρδιά σας, όσο τις προσευχές σας, με την ασκαλία σας, με τον διαπροσωπικό τους αγώνα, να αναδειχθούν εν Χριστώ τέλειοι και αγαπησμένοι και ενδυνεί υπόλοιποι. Με αυτές τις ευχές και τις προσδοκίες ήρθαμε προς εμάς για να δούμε στο δικό σας πρόσωπο, αγαπητέ, για την συνεθρόνησή σας και στην αυριακή ετάφτα μπρος στην Τουρκία στην κυριολεκτούμενη λειτουργική εμφρόνηση. Την επιλογή και την κλίση και την αποστολή ως δεδομένα και ως ζητούμενα θείας ευαρεστήσεως. Την αρχιερατεία ως πρότυπο δώρο σε εσάς και ως μετάδοση προσφοράς προς πάντας. Και την ενθρόνηση ως αφετηρία του Μαντολικού Βίου, αλλά και την κάμπνωση, εκπλήρωση και πληρότατη την ίδια την παρουσία σας, την αρχιερατεία. Τα χαρίσματα του Θεού δεν είναι τυπή, αλλά αφαιρούν το είναι ημών των ανθρώπων. Φέρετε πλέον στην ύπαρξή σας τα χειρέστερα πράγματα με τα οποία σας συνέχισε και σας αξίωσε και σας προσδέχεται ο Δημήτρης και Επίσκοπος των ψυχών μας. Το τάλαμα της εκλογής και εκτίσεως από την ιεραρχία, το τάλαμα της επισκοπικής παιδικής
υποστήριξη και της αρχαιοσύνης, το τάγμα της πολιτικής χριστομιμησίας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι τα ελάχιστα, αλλά τα αλήσωνα χαλέσματα. Η ενδοχάρισμα της πιπεδορικής πάθησης με την Εκκλησία όλοι. Η ενδοχάρισμα της δυνάμει αρχαιοσύνης, εξού και η πολιτική προσκόνηση Άγια Δέσποτα. Όπως και κάθε πάντο, κάθε διαβολέα προς τα υπόλοιπη εκκλησία στην Καβέλη περιέχει εξ αρχής μια δυνάμει χωρισμένη πληρότητα. Παρέχει τη δυνατότητα για την πληρότητα της τελειώσεως. Το τάγμα στο δόντιο της εκκλησίας περιεχόμενων και δια της εκκλησίας μετεχόμενων είναι ο Κύριος προσφερόμενος, είναι το άλμα και το ωμέγα μετεχόμενο, είναι ο και ο ή και ο ερχόμενος κοινωνούμενος. Δεν έπαιρνε την πραγματικότητα του καθενός μας, αλλά την αξιόρκο ως μέρος της δικής του διασυλλογίας, όπως εμφέρεται στην προσκομιδή και στην συστολή του τιμιού δώρου. Ο Κύριος μας δεν είναι σαν τα ανθρώπινα διαδραστικά συστήματα της ιστορικής διάρκειας. Ο Κύριος τον ίδιο όλα, η μάδα προσφέρεται όλους. Μια και βρισκόμαστε στον ελληνικό ναό της Μεταμορφώσεως, λέει σχετικά, όλων των αδάμων φορές σας Χριστέ, για να μαγωθείς ανάμειξ σας και λάμπρο να σου παραδείσει και αλλοιώσει τη μορφή σου εθεούδες σας. Ο Κύριος μας προσφέρει τον ολοκληρός ολόκληρο σε όλους μας και μας προσφέρει και το προσδέχουμε να το προσδεχτούμε όλα, να το μεταλάβουμε και να το προσλάβουμε όλα. Να είμαι συνεχώς και να δηλώσουμε μέχρι της δικής του άφθαλης και άφθαλης και θεϊκής συνομίας. Αυτό να ζούμε και αυτό να έχουμε κοινωνούμενο στην καθημερινή μας θεανθρώπινη κοινωνία. Αυτό το θεολογικό και ανθρωπολογικό νόημα έχει παραδοθεί τον Νταλάρα. Είναι το νόημα της ιστορικής και αισθητολογικής αποδοχής, της πλήρους αποδοχής του Χριστού. Αυτό το θρημικό και ανθρωπολογικό νόημα έχει σημερινή ανθρώπιση σας, Άγιε αδελφέ. Η στήριγμα του και τόπου Χριστού, αλλά και η σωμοήθεια Θεού, ως διεκλέβει ο Άγιος και τον Άγιος ο Θεοφόρος. Όπως άλλωστε και ο Μακαριώτατος είχε αναφέρει πολύ εύστοχα σε μια συνέντευξή του σε ένα αξιόλογο βιβλίο ή ναός και έργο, είχε πει «Στη θεολογική γλώσσα λένε ότι ο Επίσκοπος ή γενικά οι Επίτες είναι η στήκον και λόγω της αισθητής παρουσίας Χριστού. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι ο ίδιος του Επίσκοπου ή του κειμένους συντονίζεται προς τον τρόπο ζωής του Χριστού, που είναι το πρότυπο ζωής, κλείνοντα συναγωγικά. Και συνέχισε επικαλούμενος διαμειμένο από τον λόγο του ιερού Νικολάου Παπάσιτα του Αγίου, που παρουσιάζεται τα πληθυντικά διαπλογία της αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός ενανθρώπισε, ευεργέτησε τους ανθρώπους, θυσιάστηκε στο σαυρό, κατέβηκε στο δεσποτήριο για να ελευθερώσει τους δικαίους, προσφέροντας το έργο. Ο Χριστός δεν κράτησε τους ανθρώπους με τον φόβο, ούτε τους υποδούλωσε με χρήματα, αλλά έβαλε σε εξουσία, ένωσε τους αρχοβέντες με τον εαυτό για τις θυσίες και τις αγάπης. Και έτσι την καθαρά και αληθινή εβασίλευσε βασιλεία. Σε μια τέτοια προοπτική γεωδολογία, οφειλεί από όλους μας να ζείτε άγιε αδελφέ και να καταξιώνετε το πνεύμα σας, ώστε να μαθαίνει να χαίρετε, να ζείτε να καλλιεργεί την πληρότητα των ταλάντων ως μόνο και ως σκοπό την πληρότητα της κοινωνίας ως ο Κύριος ημών Θεού. Σε μας πρώτο και άγιε πολιεμής και εκκλησίου Κύριε Βαρτοβέρα. Σας βλέπουμε ήδη εκαυγόμενοι για εσάς, να εμπνέετε προς όλους και σε εμάς, με κάθε πατρικό σας σχεδιασμό και βηματισμό, εκείνο το επινονότημα που λέει το τάλαντο ως η προσπαθή.
αυξήσονται. Δράζουμε σε εντολή Νεπτέρα και Λίου Υπουργείου, ως εκπροσώπου του Πατριωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλών και Πάση Βάλλος, κυρίου Δημιουργίου, στην ολοκαρδία σας και αυτές της ολοκαρδίας μας, πολλά μέρη σας Άγιο Θεέ, Χριστολίδημα, Χριστοδεμπή, πολύ καρπά και καλή καρπά, ενδοφωτή της δόξης του Κυρίου. Να σας χαρηγώρει ο Σουκίνας Κυριός μας και Θεός μας. Ο Θεός των Ήλιων και Κέντρων Καμαρτίων, ο Θεός των Πατέρων Χώρων, να απολαμβάνει τη διακονία σας και ως δίκη και αυτή η Μητρόπολη, ως πελάκου η ενδείξη και αυτή η πολιτική προσφορά. Να ευθένει το Ιερός της Κλήτως και το Χριστεθόρυμα πλήρωμα για την πλειοντολική δραστηριότητά σας και την πατρική σας αγάπη, καταπνεζόμενη από τις ελάψεις της Θείας Γάρυπος. Να ζείτε εν τη διαμονία, εν παντή και εν πάση αδελφέ. Αμήν. Στο πρόσωπό σας θα βρείτε στον υπόπνευματικό πατέρα και
είναι το ισχυρό κοινωνικό αργό που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Σεβασμιότατε, Μητροπολίτη του Εκκλησίου, κύριε Βαρθολομαίου, όλας βέβαιος ότι μεταβιβάζω τα αισθήματα όλη της κοινωνίας της περιφερειακής ενότητας ποινής, σας καλωσορίζω για άλλο. Δεχτείτε τις πιο θερμές ευχές μας για υγεία, δύναμη, μακροημέρωση και μια ευλογημένη και κακοφόρα κομματική μαντορία του τόπου. Άξιο! Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας. Σεβασμιότατε Αρχιερείς, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μουλιανής Κυκλισίου και Βαρθολομαίου, εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη γεωγραφική δικαιοδοσία της οποίας κείται η Ιερά Μητρόπολη Μουλιανής Κυκλισίου, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη τιμή αλλά και μεγάλες αποστοχίες. Η Ιερά Μητρόπολη Μουλιανής Κυκλισίου, με ιστορική έδρα την Βυζαντινή Μακεδονική Πόλη Μουλιανή και έδρα από το 1918 την πόλη του Φυλικής, έχει συγκρεθεί στην ιστορική της διαδρομή με πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Σεβασμιότατε, διαδέχεστε εσείς άλλες. Η περιφέρειά μας τώρα, για πρώτη φορά, σας αντικρίζει επίσημα, αλλά και σας εμπιστεύεται απόλυτα, όπως και την κρίση της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας, που σας εξέλιξε. Παρά το γεγονός όμως ότι σας αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά επίσημα σήμερα, έχουμε τη χαρά να γνωρίζουμε ήδη το σημαντικό έργο που έχετε εκτελέσει όλα αυτά τα χρόνια. Σεβασμιότατε, στεκόμαστε δίπλα σας, προσδοκώντας στη στενή και καλή συνεργασία. Συνεργασία που έχουμε χτίσει ήδη ως περιφέρεια με όλους τους Άγιους Αρχιερείς του τόπου αυτού. Το πεδίο συνεργασίας και συμπόρευσης είναι βεβαίως η κοινωνία, η συνάδελφοί μας και ο ιστορικός αυτός τόπος τοπικής. Ο εντυμότατος κύριος Ανδρέας Βρεγίδης από την περιφερειά της Κυκλικής. Σεβασμιότατε,
διερμηνεύοντας τα αισθήματα της κοινωνίας σας, καλωσορίζουμε κάποια της ετούμενης πληρολογίας σας. Δεχτείτε τις πιο θερμές ευχές μας για υγεία, δύναμη, μακροημέρευση και μια ευρυγμένη καρποφόρα κομματική δημοκρατική κομμαγωρία του κομμάτου. Και πάλι σε Παρτιμιώτη κ. Βαρκολομπή, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Άξιος! Σήμερα, που ακούμε συνεχώς για λογαριασμούς και υπολογισμούς
για περισσότερα εγκλήματα και ελάχιστα μειονάτα για μάσκες και εμβόλια, για αντιφρονούντες και το βίρους. Σας προσμένουμε, σεβασμιότατε δέσποτε, σαν πατέρα και επιμενάχη μας, που θα δίνετε διαρκώς κουράγιο και ελπίδα και προς ανατολισμό σταθερό για τον ήλιο της δικαιοσύνης και της σωτηρίας. Και με τέτοιο προσανατολισμό για να εμπνέεται το ρόλο μας στα κοινωνικά και πανεθνικά δρόμενα. Να λειτουργήσουν να λέουν οι ενορίες μας ως άλλας της γης και ως φως του κόσμου. Να αναμεληθούν πνευματικά με όλα τα φαινόμενα της εποχής μας. Να δώσουν νόημα ανάστασης και στηριγμό μεταλλήνες στον σύγχρονο άνθρωπο όπως ο Αραπέδη. Να υπενθυμίσουν πως η σωτηρία δεν απενεμήθη στον άνθρωπο από τον Θεό σαν κάποιο έκτακτο δώρο, αλλά σαν μία μόνιμη προσφορά συμμετοχής και συνεργασίας και θείας κοινωνίας. Σεβασμιότατε επιμενάτε μας, σας βλέπουμε ανάμεσά μας σήμερα και σας φανταζόμαστε ακρόνιμο και δημιουργικό στην επισκοπική σας έπαρξη. Οι αγωνιώσεις ψυχές μας προσβλέπουν σε εσάς, στα λόγια σας, στα έργα σας, στην όλη πορεία σας, για να δημιουργώσετε μέσα μας την νόμη της πνευματικής αγωνιστικότητας, της δύναμης και της υπομονής απέναντι σε αντιξότητες και πειρασμούς και αδιέξοδο. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο σας προς τους εντορήτες που διαγωνίσατε, τους είπατε ότι σαν επίσκοπος επιστρέφετε στη γη όπου γεννηθήκατε, ότι είστε μόνος προσφυγικής οικογένειας. Οι παππούδες σας ήρθαν από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο μόνο με το εικόνισμα και την πίστη τους και έτσι θεμελίωσαν τη μετέπειτα ζωή τους. Όσο μας χαροποίησε που είπατε στους ενορίτες σας της Αθήνας ότι η Μητρόπολη σας αποτελείται ως επιτοπλίστων από πρόσφυγες των εκλογικών πόντων, της Αγιωτόπου Μικρασίας, της Ευλαβεστά της Ανατολικής Θράκης και της νεότερης επαρχίας της Πολυανής. Η πορεία της αρχαιοσύνης, είπατε, είναι θάνατος και νέα ζωή ταυτόχρονα. Πραγματικά, όλοι οι εμείς υποδεχόμαστε σήμερα τον επίσκοπο που θα μας αγκαλιάσουν όλους με αγάπη. Έχετε διαθέσιμο ένα εφημεριακό δυναμικό, όπως και έναν ολόκληρο λαό, με διάθεση για δουλειά και προσφορά. Με αυτές τις σκέψεις, σεβασμού, αγάπης, τιμής και εμπιστοσύνης, σας καλωσορίζουμε και σας υποδεχόμαστε για να μείνετε ενθουσιασμένος της καρδιάς όλων μας πιο πολύ και από το δυσκολικό. Με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη της Παναγίας μας, τον βοηθούμε μας με την κέντρη του Ευαγγείου, τον Αγίον Ευγενή του Ιωάννου Τραπεζοντίον, είμαι θα σίγουρη σεβασμιότατε, ότι θα εξοδοθείτε να δραστηριώσετε την Μητρόπολη μας και πάλι ένα πνευματικό κέντρο, μια ορθόδοξη χριστιανική όαση για την περιοχή του προσφυγικού μας μόνο και όχι μόνο. Σαν επιστέφαντα σεβασμιότατε, παραλάβαμε από την Ποντιακή Λογοτεχνία το τραγούδι «Έλα που είμαστε μακρά» και με μια μικρή παραλλαγή των στίχων σας καλωσορίζουμε όλοι μας την καρδιά. Έλα δεσπότα σαν μακρά, έλα σαν Αθήνα, έλα και πόνε στον Σιψί, ας έτσι από τον μήνα. Έλα και εξίσω τον αγιασμό και τους πονταγερά μας. Έλα και σκόσου το σταυρό τη μεγαλοκομά μας. Έλα δεσπότα στον γερό και σκόσου το τρικέ, Χριστός ανέστη τζάισο, να εγώ το περιστέρι. Ευχόμεθα τα έτη σας να είναι πολλά και κακοχώρα. Προσευχόμεθα να ξεπεράσετε τις προσδοκίες μας, να καυχόμαστε για τον ποιμενάρχη και πατέρα μας. Όσοι προσεβασμού και αγάπης πολλής, ο Ιερός Κύριος σας προσφέρει αυτή την εικόνα των Πεντεκέντε και Ιεροβαρτίων, πολιούχων της πολιός μας, της πολλά ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ειρηνοπόλεως κύριε Δημήτρια, εκπρόσωπε της Αυτοθείωτάτης Μακαριότητος
Αγίας κυρίου κυρίου Θεοδόρου Μαυρίτα, κύριε Ραφαήλ, εκπρόσωπε της αυτοθείωτά της Μακαριότητος του Πατριάρχου Καλωσολίγου κυρίου κυρίου Θεοφύλου και έξαρχη αυτού εις την Ελλάδα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Οικουμενήσεις, αξιουγόλεως του Πολυκάστρου, κύριε Δημήτριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Ιερονίμου και το Ποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες, Άγιοι Χριστό Πατέρες και Αδελφοί, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ Ψηφιακής Διακυβερνήσεως, κύριε Γεώργιε Γεωργαντά, εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, εκλεκτά μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Κυρκής και λοιποί κύριοι Δήμαρχοι της Εκκλησιαστικής Μητροπολιτικής Επαρχίας μας, ενδοξότατοι αξιωματούχοι και των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδος μας και των σωμάτων ασφαλείας, ευλαβέστατοι αδελφοί μου κληρικοί, ευλογημένοι λαέ της Ιεράς Μητροπόλεως Ολιανής και Κυλκυσίου, τέκνα εν Κυρίω περιπόθητα, ούτως όρος πάσης πνευματικής προστασίας πανταγού το καθεαυτόν παρορά προς τον άλλον συμφέρον. Με αυτόν τον λόγο του μεγάλου ιεράρχου και ποιητού Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, σας αγκαλιάζω όλους πατρικά και εν Χριστώ αγαπητικά, καταθέτοντας τις σκέψεις μου αναφορικά με την πνευματική μου αποστολή. Αυτό είναι το βασικό καθήκον κάθε πνευματικού ηγέτου, το να παραβλέπει σε κάθε περίπτωση το δικό μου συμφέρον για χάρη του συμφέροντος των άλλων. Με την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας, εκπεφρασμένη δια της τιμίας ψήφου της Ευθύς Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανέρχομαι στον επισκοπικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως του Πολιανής και Κυλκυσίου για να διακριμάνω τον λαό της τοπικής μας Εκκλησίας. Ένα λαό ευγενικό, σεμνό και φιλοπρόοδο. Ένα λαό που με σοβαρότητα και τιμή ατενίζει τις ιστορικές του καταβολές και με υπευθυνότητα αγωνίζεται για την ανέλυξη και την προκοπή του, ενώ φυλάκει θερμοπύλες κατά την ρίση του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητού. Ένα λαό με παραδοσιακές αρετές, γνήσιο, ευσεβή και ευλαβή, που κρατά τη λαμπάδα της πίστεως και της ελπίδος αναμένη και μάλιστα συχνά εν μέσω πολλών και ποικίλων δυσκολιών. Αυτόν τον υπέροχο λαό, όλους εσάς, σας κοιτώ κατάματα και σας λέγω ολοκαρδίως ότι βρίσκομαι ανάμεσά σας έτοιμος να αποκηρύξω οτιδήποτε προσωπικό και υστερόφωνο χάρη της δικής σας πνευματικής ωφέλειας και της εν Χριστώ ζωής σας. Λίχνος της Εκκλησίας ο Επίσκοπος και για αυτή τη διακονία με αποστέλει η Εκκλησία να κρατώ τη λιχνία της πίστεως αναμένη, να διατηρήσω τη διαδοχή των μακαριστών προκατόχρονο τη φλόγα της πίστεως, ώστε όλοι μας τη της εαυτού Χριστότητος να παίρνουμε θάρρος από τον Κύριο και να επιδεικνύουμε απράγμονα σύνεση, δηλαδή ανεμφύλακτη σύνεση και συνένεση για την εν Χριστώ αναγεννητική σταθερή συμπόρευσή μας. Με δέος και συγκίνηση ανέρχομαι στον αρχαιρετικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως μας κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόπους του προστάγματος των παιδιών. Ως πατέρας αντικρίζω τα παιδιά μου, εσάς, και δέομαι στον Άγιο Στυλιανό ώστε να σας προστατεύει πάντοτε ευεργετικά από κάθε πειρασμό. Υποκλίνομαι ενώπιον της Αγίας Μορφής του Λογιωτάτου
του Αγίου μου κατόχουμου Δαμασκηνού του Σποδίτου, ο οποίος έλαβε ως ιεράρχης και διδάσκαλος του γένους κατά τον 16ο αιώνα και τον οποίο εορτάζει αύριο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Με κατάνοιξη και ευλάβεια, κλείνω το γόνι μπροστά στην ιερά μνήμη των 5 και 10 μαρτύρων, των ετυπερνουπόλη μαρτυρισάτων, των πολιούχων της πόλεως μας. Κλείνοντας το γόνι ενταφιέως, ασπάσουμε το ιερό ύψανο του Αγίου Πέτρου, ενός εκ των 5 και 10 μαρτύρων πολιούχων μας, ανεκτήμη το πνευματικό φυλακτό που έφεραν οι Έλληνες πρόσφυγες πρόγονοί μας από την Στρόπνιτσα. Οι Άγιοι μας λαμπρώς πανηγυρίζονται μεθαύριο, την 28 Νοεμβρίου, τόσο από την τοπική μας Εκκλησία, όσο και από όλη την Ορθοδοξία. Στρέφω το βλέμμα μας στη Βασιλίδα των Πόλεων, στη κοιτίδα του Ορθόδοξου Λόγου, στον τόπο των οραμάτων και των οραματισμών μας, το πανίερο και μαρτυρικό φανάρι και υποκλίνομαι έμπροστα του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ασπαζόμενος ευλαβώς την Αγία Δεξιά, καταθέτοντας τον εγνωσμένο σεβασμό μου σε Αυτόν και τη Μητέρα Αγία Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, εξητώντας τις θεοτυφείς πατριαρχικές ευχές του για την θεάρεστη διαμήμανση της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αρκαδοχωρίου, Καστηλίου και Βιάννου, κύριε Ανδρέα, για τις ευχές και τους λόγους της αγάπης σας. Είναι αλήθεια, μας συνδέουν πολλά. Καθώς και για την πατριαρχική ευλογία την οποία και καταθέσατε ως εκπρόσωπος της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητός μου, κατά αυτή την ευλογημένη ώρα της ευχαριστήσεώς μου, σας παρακαλώ να διαβιβάσετε προς το πανίερο πρωτόφορο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Πανεγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο τον ταπεινό σεβασμό και την οικεί μου αγάπη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ειρηνικόλεως κύριε Δημήτριε, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου κυρίου Θεοδόρου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και παρακαλώ θερμώς να διαβάσετε προς τον Μακαριότητο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας κύριο κύριο Θεόδωρο τις εκβαθέων ευχαριστίες μου, τον σεβασμό και την ειλικρινή αγάπη. Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα κύριε Ραφαήλ, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος του Πατριάρχου Ιεροσολύμου κυρίου κυρίου Θεοφύλου, με συγκίνηση άκουσα τους λόγους σας και δέχτηκα το δώρο σας και ευχαριστώντας σας παρακαλώ να διαβάσετε προς τον Μακαριότητο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο κύριο Θεόφιλο τις ολόθωμες ευχαριστίες μου, την τιμή και την ειλικρινή αγάπη. Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι η ακριτική και ταπεινή Ιερά Μητροπολή μας, συνεχίζοντας ένα έργο ευαγγελισμού και πανευαγγελισμού των ψυχών των ανθρώπων, θα συμβαρίσταται με όλες τις δυνάμεις της στο ιεραποστολικό έργο των Εκκλησιών, οι οποίες εκπροσωπούνται στη σημερινή τελετή της ευχαριστήσεώς μου, διότι αναγνωρίζουμε το ύψιστο ευαγγελικό έργο το οποίο και επιτελείται ανά την Οικουμένη, καθώς και την ανάγκη η οποία υπάρχει για τη διαβγή και φωτιστικό λόγο του Κυρίου μας από πολλούς γνήσιους αναζητητές της αλήθειας και της παρουσίας του Θεού. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της ελληνικής κυβερνήσεως στη σεμνή τούτη τελετή, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και στο πρόσωπό σας δηλώνω την τιμή προς όλους τους πολυδιακούς άνθρωπες της πατρίδος μας. Επιθυμώ να γνωρίζετε ότι μέσα στα πλαίσια των διακριτών μας ρόλων θα συνεργάσουμε πάντοτε με τους εκλεκτούς του λαού για την πρόοδο και την προκοπή του.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Οικουμενήσεις, Αξιωμόλεως και Πολυκάστρου, κύριε Δημήτριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Ιερωνίνου και τοποτηρητά της Ιεράς Μητροπολεός μας. Σας ευχαριστώ εκ μοιχείων καρδίας για την αγάπη σας και τους στοργικούς σας λόγους. Παρακαλώ πολύ να διδαβάσετε στον Μακαριώτα Αρχιεπίσκοπό μας τον υγικό μου σεβασμό και την αφοσίωση, καθώς και ότι οι πολύτιμες πατρικές του ευχές, τις οποίες εκφράζετε εκ προσώπου αυτού, αποτελούν την πρώτη ευλογημένη βροχή στο Γεώργιο της τοπικής μας Εκκλησίας. Μόλις προχθές ασπάστηκα την τιμία δεξιά και έλαβα τις νουθεσίες του πρώτης ευρωνήσεώς μου και εκφράσω στο λαό μας αυτό που μου ζήτησε να κομίσω, την πατρική του αγάπη και την ευλογία του για κάθε πρόσωπο της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότητε, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όσα υποπιάσατε στο διάστημα της πολύμινης τοποτηρητίας σας και για όσα φιλοπόνος και με τα εξόχου ζήτου και αρχαιρετικής ευαισθησίας επράξατε ως έμπειρος ποιμένας της Εκκλησίας μας για τον Ιερό Κλήρο μας και τον λαό μας, ώστε η συνέχεια της αποστολικότητος να διατηρηθεί κατά τρόπο απαρασάλευτο μετά την πρόορη κίνηση του μακαριστού προκατόχου κύριου Εμμανουήλου. Οι γειτονικές μας Ιερές Μητροπόλεις θα συνεχίσουν να κοπιάσουν μαζί, να αγωνίζονται σε συνεργασία αχαστή, επαγαθό της ζωής και των αναγκών του λαού του νομού μας. Παραλλήλως, ευχαριστώ όλους τους παρευρισκομένους Αγίους Αρχιερείς μετά τη συνοδεία αυτών, τους εκπροσώπους αυτών, τους σεβαστούς πατέρες και επί δεκαετίες συνεργάτες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καλώς καθώς και όλους τους αγαπητούς παρευρισκομένους πατέρες, οι οποίες παρά τις δυσκολίες των καιρών, μη σκεπτόμενοι τον κόπο, ευρίσκονται στη σημερινή χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας. Ομοίως, ευχαριστώ και όσους ταξίδευσαν από την Αθήνα και από άλλες περιοχές της γης, καθώς και όλους όσοι από την Ιερά Μητρόπολη μας, κληρικοί και λαϊκοί, βρίσκονται σήμερα εδώ, στο Μητροπολιτικό μας Ναό, για την ενθρόνηση της ελαχιστότητός μου. Αδελφοί μου, συγγράφοντας τον επιβατήριο λόγο σαν σε νύχτα αξιμέρωτη, κατέβηκα από αυτόν τον θρόνο της διαβημάσεως. Τοποθετήθηκα ξανά και ξανά ανάμεσά σας και ρώτησα και ξαναρώτησα τον εαυτό μου. Τι προσδοκίες έχουν τα παιδιά μου από εμένα? Αλήθεια, παιδιά μου, τι προσδοκίες έχετε? Τι περιμένετε να ακούσετε? Τι είναι αυτό που θα σας κάνει να τρέξετε στην ανοιχτή αγκαλιά του πατέρα σας? Μα βασάνισε αυτό το ερώτημα πολύ. Θα σας μιλήσω καρδιακά λοιπόν, όπως θα μιλώ πάντοτε, μέχρι να με ενταφιάσετε σε αυτή την ευλογημένη γη μας, που και τότε, όταν θα αναμετρηθεί η λύθη με την Ανάσταση, θα παρακαλώ τον Θεό να σας μιλά η σιωπή μου και να σας ευλογεί η αγάπη μου, εσάς, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Ήρθα μέσα σας επίσκοπος, μητροπολίτης και επιπατέρες, για να σηκώσω το σταυρό του μαρτυρίου του Χριστού μας, να το σηκώσω σταθερά, αείποτε και συνεχώς, όχι σαν αναμάρτητος, αλλά ως άνθρωπος εν μετανοία, κλητός, πιστός στον Χριστό, με προσευχή
ταπεινή, συχνά ασκητική. Άνθρωπος που ξέρει ότι τα χαρίσματα δίνονται σε αυτούς που παλεύουν τα πάθη τους, ότι τα φωτοστέφανα προϋποθέτουν σταυρό και ότι καμία παντοδυναμία ενώπιον αυτού του σταυρού δεν έχει προοπτική και πραγματική αξία. Αυτό, αδελφοί, το σταυρό του πάθους του Κυρίου μας, φωτοφόρο από τη λάμψη της λιχνίας της πίστεώς μας, σηκώνω και θα σηκώνω όσο ζω ανάμεσά σας, μιλώντας και ζώντας το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Βρίσκομαι ανάμεσά σας ως ποιμένες για να αναζητήσω και να θεραπεύσω με τη χάρη του Αγίου Θεού τα απολώτα λογικά πρόβατα, με ακακία, με ζήλο, με προσευχή, για να συγκεντρώσω όλους μας στη φάτνη της ταπεινής θεϊκής αγάπης του και ως σημείο ενότητας και αγάπης να σας διαφυλάσσω ενωμένους και αγαπημένους με τον Χριστό. Η ενότητά μας κάνει τους άνισους ίσους. Έχουμε διαρκή ανάγκη από αυτή την οργανική συνέρεση τον Χριστό. Αυτό είναι το έργο που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Αυτό είναι το έργο που ζητάει η Εκκλησία από εμένα. Αυτό είναι το έργο για το οποίο ποθώ να εργαστώ, δαπανώντας την ύπαρξή μου για τις ανάγκες και την αγάπη σας. Το αξίζει. Όλοι αξίζουμε να έχουμε κριτήρια που θα διαμορφώσουν την ανθρωπινότητά μας. Κριτήρια συνοχής, ενότητας, δικαίου και προόδου, τα οποία και μας παρέχει η βιβλική διδασκαλία, σεβόμενη την προαίρεσή μας και αναγνωρίζοντας το περιθώριο της ευθύνης μας. Για να έχουμε αυτή την προοπτική και την δυναμική της εν Χριστώ τελειώσεως, ο ίδιος ο Κύριος λέει, «Μείνατε εν εμή, καθώ εν ημί». Μας καλεί να μείνουμε μαζί. Και εγώ ταπεινά, με αναμένη τη λιχνία της πίστεως, σηκώνοντας το σταυρό του Θριάμβου της Αναστάσεως που σας λέω, να μείνουμε με τον Χριστό και ο Χριστός θα είναι μαζί μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας επίσης μα λέει, εντολή καινή, δίδομη ημί, είναι και ημίς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι οι ημί μαθητές